Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2020 μαζί θεμελιώσαμε τη συστηματική συνεργασία των ΜΕΤ5, των χωρών που αντιμετωπίζουν καθημερινά τις έντονες επιπτώσεις της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου, κ. Νίκο Νουρή, για την επιτυχή διοργάνωση της τέταρτης κατά σειρά διάσκεψης, η οποία αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδουμε στα ζητήματα της μετανάστευσης, στη δημιουργία ενός κοινού μετόπου για τη διαχείριση του ακαθόδους αυτού ζητήματος. Η διάσκεψη ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να συντονίσουμε τις εθνικές μας θέσεις εν ώψη του Συμβουλίου Υπουργών που θα λάβει η χώρα την επόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο. Κεντρικό άξονα της συζήτησης αποτέλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης επί του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η κοινή θέση των μεσογειακών χωρών είναι σαφής. Η επιτυχής κατάληξη της διαπραγμάτευσης εξαρτάται από την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ευθύνης διαχείρισης που έχουν επομιστεί τα κράτη πρώτης υποδοχής και της αναγκαίας αλληλεγγύης που οφείλουν να επιδείξουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης είναι λειτουργικό μόνο εφόσον διασφαλίζει τη δίκαιη και άμεση κατανομή του βάρους διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Επικοινωνήσαμε στην Τσεχική Προεδρία τη θέση της Ελλάδος σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός υποχρεωτικού και νομικά δεσμευτικού μηχανισμού μετεγκαταστάσεων. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών της Τσεχίας για τη συμμετοχή του στη διάσκεψη και το ειλικρινές του ενδιαφέρον για τις θέσεις των μεσογειακών κρατών. Ωστόσο, παράλληλα με την αλληλεγγύη, πρέπει να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσπάθεια της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό ζήτημα και η άρνησή της να τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016 μας προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό, όπως άλλωστε μας προκαλεί η εμπριστική και αναθεωρητική ρητορική της. Έχει έρθει η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, συλλογικά και συντονισμένα, να απαιτήσει από την Τουρκία να ελέγξει τα σύνορά της, να αποτρέψει τις παράνομες αναχωρήσεις από το έδαφος της και να λάβει μέτρα κατά των παράνομων διακινητών ως οφείλει. Παράλληλα, πρέπει να επανακινήσει η διαδικασία επιστροφών στην Τουρκία βάσει της κοινής δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στην προστασία των συνόρων της, ως αυτό επιβάλλεται από το διεθνές δίκαιο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ ειλικρινά για την εξαιρετική φιλοξενία στην Πάφο, για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ειδικά στο θέμα των απελάσεων και επιστροφών. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας έδωσες να χαράξουμε μια κοινή στρατηγική στην πορεία των διαπραγματεύσεων για το νέο σύμφωνο.